Παγκόσμια συγκίνηση έχει προκαλέσει η καταστροφή από πυρκαγιά του ναού τη Παναγίας των Παρισίων. Οι φλόγε εξαπλώθηκαν αστραπιαία στην οροφή του οτσικού κτηρίου, που ανεγέρθηκε πριν από 8 αιώνε και έφτασαν στο βέλο τη, που κατέρευσε ακολουθούμενο από ουσιαστικά όλη τη στέγη. Όχι μόνο το Παρίσι, αλλά ολόκληρο ο δυτικό κόσμο θρυνεί σήμερα για την ανυπολόγιστη καταστροφή που έπληξε ένα από τα σημαντικότερα σύμβολά του, τον Καθεδρικό Ναό των Παρισίων, την Ευληματική Νότρινταμ, η Παναγία των Παρισίων, όπω είναι περισσότερο γνωστή στην Ελλάδα. Η έκταση των ζημιών είναι τρομακτική. Χρειάστηκαν 8,5 ώρες για να καταστρέψει η φωτιά αριστουργήματα της χριστιανικής τέχνης 8,5 ολόκληρων αιώνων. Το θετικό είναι πάντως ότι το κύριο μέρος του κτηρίου και δύο πύργοι έχουν διασωθεί. Μόλον ότι αναμένεται επίσημη επιβεβαίωση, εκτιμάται ότι στοιχεία της κατασκευής όπως τα χαρακτηριστικά κυκλικά παράθυρα με τις ζωγραφικές διακοσμήσεις βιτρό έχουν γλιτώσει. Το ίδιο και ορισμένα άλλα στοιχεία όπως οι γρήπες, οι γλυπτές μορφές που δεσπόζουν σε διάφορα σημεία της Εκκλησίας. Η φωτιά κρατήθηκε μακριά από τους δύο πύργους, οπότε υπάρχουν βάσιμες ελπίδες ότι έστω στο απότερο μέλλον και αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες επισκευής του μνημείου, οι επισκέπτες θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν τα 387 σκαλοπάτια τους έως την κορυφή. Οι Γάλλοι αστυνομικοί και πυροσβέστε σχημάτισαν ανθρώπινη αλυσίδα προκειμένου να καταφέρουν να μεταφέρουν έγκαιρα έξω από την Παναγία των Παρισίων τα έργα τέχνη που κοσμούν για αιώνε στην Παναγία των Παρισίων, καθώ πρόκειται για ανεκτήμητη αξία αντικείμενα τα οποία αποτελούν σημαντικό κομμάτι τη γαλλική πολιτιστική κληρονομιά. Η δήμαρχο τη γαλλική πρωτεύουσα Σαν Ινταλγκό, έγραψε σε μήνυμά τη στο Twitter ότι αρκετά από τα έργα τέχνη έχουν πλέον μεταφερθεί σε ασφαλέ σημείο, ευχαριστώντα του πυροσβέστε, του αστυνομικού και του δημοτικού υπαλλήλου για την ανθρώπινη αλυσίδα που σχημάτισαν. Οι παμπάλαιε καμπάνε αυτέ που τρέλαιναν το μυθικό Κουασιμόδο στο αριστούργημα του Βίκτορο Σουγκό. Σώθηκαν και αυτέ. Πέραν αυτών, ανάμεσα στα πολύτιμα διασωθέντα αντικείμενα είναι τα θεωρούμενα αυθεντικά σπαράγματα του θείου δράματο, όπω ένα κομμάτι από το τίμιο ξύλο, ένα καρφί από το σταυρό του Ιησού, καθώ και ο ακάνθινο στέφανο, αντικείμενο λατρεία για του πιστού επί 16 αιώνε. Την ώρα που οι πυροσβέστε κατέβαλαν υπεράνθρωπε προσπάθειε για να σώσουν το φλεγόμενο καθεδρικό ναό, άρχισε ήδη η ανταπόκριση επιφανών Γάλλων για την αποκατάσταση του εμβληματικού μνημείου. Από του πρώτου που προσφέρθηκαν να συνεισφέρουν ο Γάλλος Δισεκατομμυριούχο Φρανσουά Ανρί Πινό, πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο του ομίλου Κέριγκ, στην ιδιοκτησία του οποίου συγκαταλέγονται διάφοροι οίκοι ενδυμάτων και αξεσουάρ πολυτελεία, όπω η Γκούτσι και ο Yves Saint-Laurent. Ο Πινό δεσμεύτηκε ότι θα χορηγήσει τι εργασίε επισκευή τη Νότριντα με 100 εκατομμύρια ευρώ. Η μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα τη Δευτέρα, 5 ή 6 λεπτά μετά την ολοκλήρωση των εργασιών από τα συνεργεία ανακαίνηση. Οι Γαλλικέ αρχέ ανακοίνωσαν ότι δεν υπάρχουν θύματα από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην Παναγία των Παρισίων, ενώ έχει αποκλειστεί περιμετρικά σε μεγάλη ακτίνα η περιοχή γύρω από τον Καθεδρικό Ναό στο κέντρο του Παρισιού. Οι εισαγγελεί που έχουν αναλάβει την έρευνα ανακοίνωσαν ότι σε πρώτη φάση αντιμετωπίζουν τη Μεγάλη Φωτιά στην Παναγία των Παρισίων ω ατύχημα. Παράλληλα, ανακοίνωσαν ότι έχουν αποκλείσει το σενάριο του εμπρισμού συμπεριλαμβανομένη και τη εκδοχή τη τρομοκρατική ενέργεια. Όπω επισημαίνουν τα γαλλικά μέσα μαζική ενημέρωση, η χθεσινή ήταν η μεγαλύτερη πυρκαγιά στη γαλλική πρωτεύουσα μετά από εκείνη που είχε ξεσπάσει στο Δημαρχείο του Παρισίου στι 24 Μαου 1871 κατά τη διάρκεια τη κομμούνας. Τώρα μαζί μα έχουμε τον κύριο Γιώργο Βασιλιάδη, πρώην Αντιδήμαρχο Ηρακλείου και υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο Συνδυασμού Ενεργοί Πολίτε του Ηλία Λιγερού. Κύριε Βασιλιάδη, καλησπέρα σα. Γεια σα, τι κάνετε. Μια χαρά. Διάβασα ότι έχετε ασχοληθεί πολλά χρόνια με τα κοινά και ειδικά με την ε, τοπική αυτοδιοίκηση. Θα θέλαμε να μα πείτε πόσα χρόνια, πόσα χρόνια και από ποιε υπεύθυνε. είστε ποιε αρκετέ, τον εσύ... το χρόνο των ετών. Σα λέω λοιπόν ότι είμαστε πέντε τετραετίε. Έχω εκλεγεί. Έχω κατεβεί πέντε τετραετίε και έχω εκλεγεί και στι πέντε. Στι πιο σοβαρέ τετραετίε ήταν οι τετραετίε του κυρίου Ασλάνη, όπου έκατσα 8 χρόνια μαζί του και μάλιστα είχα πάρει θέσει σοβαρέ δημοτικού αντιδημάρχου στι τεχνικέ υπηρεσίε και ιδιαίτερα στην Πολοδομία. Ε, εκεί έκανα ένα πολύ σοβαρό έργο. Το έργο αυτό που έκανα και θα το πω με μια κουβέντα τώρα, επειδή είναι πραγματικά ο χρόνο πολύ μικρό και δεν μπορώ να τα αναπτύξω όλα, ήταν ότι μπόρεσα και έδωσα ρεύμα σε 4.000 αυθαίρετε οικοδομέ που δεν μπορούσε κανεί να δώσει. Αυτό είναι το έργο το οποίο το έκανα με πολύ πάθο, με όρεξη και χωρί φόβο. Θα σα πω ένα πράγμα. Ότι δικάστηκα, κυνηγήθηκα και ε, η, η, αντολή που είχαν δώσει οι δικαστέ ήταν η σόβια κάθριξη. Όμω απαλλάχτηκα. Γιατί δεν είχαν δίκιο. Μετά από μία αποχή λίγων ετών, λοιπόν, επιστρέφεται αυτή τη φορά ω υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο με τον συνδυασμό Ενεργοί Πολίτε με επικεφαλή στον Ηλία Λιγερό. Τι ήταν αυτό που σα παρακίνησε να ενεργοποιηθείτε και πάλι. Καταρχήν, η αποχή μου τα 8 χρόνια δεν ήταν αποχή εντελώ. Παρακολουθούσα στενά το τι γίνεται στο Ηράκλειο. Και πραγματικά στενοχωριόμουν γιατί δεν πήγαιναν μπροστά ορισμένα πράγματα τα οποία είχαμε ξεκινήσει εμεί την οκταετία του κυρίου Ασλάνη, να το πω έτσι, δηλαδή του 1995 με 2002, όπου είχαμε βάλει σε σχέδιο πολλά πράγματα για την πόλη. Είχαμε σχεδιάσει τι θα γίνει, όχι την πρώτη τετραετία, δεύτερη, ετρία, αλλά πραγματικά για το μέλλον τη πόλη. Αυτό λοιπόν που παρακολουθούσα στενοχωριόμουν. Είδα ότι ο κύριο Λιγερό, ένα πολύ καλό, έντιμο δημοτικό σύμβουλο που παρακολούθησε επί 4,5 χρόνια τη δημαρχία του κυρίου Λαμπρινού. Ε, είδα ότι έχει όρεξη, είδε, είχε εστεριστεί και τα οράματα τα δικά μα και θεώρησα καλό ότι μπορεί μαζί του να κάνουμε κάτι. Δηλαδή να προχωρήσουμε πραγματικά και να ολοκληρώσουμε κάτι το οποίο είχαμε αφήσει σε κρεμότητα. Επειδή όπω είπατε και εσεί, παρακολουθείτε τα δημοτικά πράγματα. Πώ θα χαρακτηρίζατε από άποψη απόδοση έργου τι δημαρχίε Γιάννη Κουράκη και Βασίλη Λαμπρινού. Με τρει κουβέντε, επειδή είναι ο χρόνο πάρα πολύ γρήγορο εδώ στην τηλεόραση, θα σα πω το εξή. Ο Γιάννη Κουράκη πήρε τρει εντολέ από το Δήμο Ιρακλίου, από του Δημότε Ηρακλείου και δυστυχώ δεν έκανε τίποτα. Και ήρθε και την τέταρτη και πραγματικά του έκλεισαν την πόρτα. Δεν νομίζω ότι έχει τώρα δικαιώμα να ξαναζητήσει και πέμπτη φορά. Λοιπόν, αρκετά. Και θα σα πω το εξή πολύ απλό για τον Γιάννη τον Κουράκη, το οποίο τον εκτιμώ ιδιαίτερα ω άνθρωπο λοιπά, Ότι η καταστροφή η οποία έγινε τη δωδεκαετία του Κουράκη είναι η εξή. Ότι δεν σεβάστηκε τη μελέτη τη παλιά πόλη με αποτέλεσμα τη δωδεκαετία αυτή να επιτρέψει να γίνουν μεγαθύρια μέσα στο ιστορικό κέντρο τη πόλη του Ηρακλείου. Όπου είχαμε εμεί προβλέψει να μειωθούν και τα ύψη και οι συντελεστέ δόμηση. Όσον αφορά δε, το κύριο Λαμπρινό, θέλω να πω το εξή: Που είσαι το ίδιο για τον κύριο Κουράκη. Και αυτό είχε πει ότι θα προσέξουν την παλιά πόλη, δεν έκανε τίποτα για αυτή την παλιά πόλη. Ε, τώρα τη θυμηθήκανε, όλοι θέλουν αυτό το πράγμα να, να το δουν ξανά. Όμω είναι λίγο αργά, έχει, έχει γίνει η έχει, έχει γίνει καταστροφή στην πόλη μα. Ε, και ένα πράγμα το οποίο πραγματικά ισχύει και για του δύο είναι το εξή: Ότι όταν χάσαμε τι εκλογέ το 2002. Σαν σύνθημα του Γιάννη του Κουράκη ήταν ότι θα έφτιαχνε την πλατεία Ελευθερία την υπαύρη που θα έβγαινε. Πέρασαν τέσσερι τετραετίε. Ξέρετε πολύ καλά, αν ακουμπήσαν κάποιοι πάνω στην πλατεία Ελευθερία στο χέρι του, τίποτα. Το σύνθημα του ήταν ότι θα την αλλάξουμε την πρώτη τετραετία, την πρώτη χρονιά. Τέσσερι τετραετίε. Πέρασε, κανεί δεν έκανε τίποτα. Αυτά για τα έργα τα οποία είναι και για τον κύριο Κουράκη και για τον κύριο Λαμπρινό. Κύριε Βασιλιάδη, θα ήθελα να σα κάνω μια τελευταία ερώτηση. Το Ηράκλειο μπορεί να βελτιωθεί σε θέματα καθημερινότητα του Δημότη και πού εσεί επικεντρώνετε τα μεγάλα του προβλήματα, ε, το Ηράκλειο είναι δυνατόν να πούμε ότι δεν μπορεί, ε, τότε πραγματικά δεν πρέπει κανεί να ενδιαφέρεται για την πόλη του, δεν πρέπει κανεί να, να δίνει υποψηφιότητα κτλ. Υπάρχουν τρόποι και, ε, που μπορεί να βελτιωθεί το Ηράκλειο. Τώρα να σα πω και ποια είναι η προτεραιότητα και ποια πρέπει να κάνουμε πάνω σε αυτό είναι πολύ δύσκολο και δεν μπορώ να βάλω στην ε, δηλαδή, θα έλεγα εγώ το κυκλοφοριακό. Το κυκλοφοριακό για μένα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει η πόλη του Ηρακλείου. Και πώ θα μπορεί να λυθεί αυτό, θα σα πω μια μονάχα πολύ γρήγορη καινοτομία που μπορεί να κάνουμε. Το Ηράκλειο έχει συσσωρεύσει πραγματικά όλε τι διοικήσει μέσα εκεί. Είναι η, η διοίκηση, η, η, το δικαστήριο και ένα σωρό άλλο. Εκεί συσσωρεύτηκαν και ο Δήμο. Συσσωρεύτηκαν όλε οι λειτουργίε του πόλη. Με αποτέλεσμα πραγματικά να μην μπορούν να. Πρέπει να φύγουν αυτέ οι λειτουργίε από την πόλη, να μπορεί να απελευθερωθεί και να πάνε έξω από την πόλη. Με αυτόν τον τρόπο πραγματικά θα μπορούμε και με τη δραστική μείωση του, των αυτοκινήτων να έχουμε μια καλύτερη αυτή. Αλλά με λίγα λόγια τα λέω αυτά, υπάρχουν σχέδια υπάρχουν, ε, που δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να τα αναπτύξουμε μέσα σε πέντε λεπτά. Είναι αδύνατο. Σα ευχαριστώ που ήσασταν και μαζί μα. Σα ευχαριστώ, μας αλλά απόψε. ήταν πολύ λίγη ώρα και όταν προσπαθείς με, μέσα σε πέντε λεπτά να πει ε, πράγματα που είναι πέντε ώρων και δέκα ώρων, Λυπάμαι. Σύντομα θα έχουμε και την ευκαιρία να ξανακάνουμε κουβέντα. Θέλω να πω κάτι να τελευταίο. Κουβέντα. Θέλω να κλείνοντας να πω τη συμπαράσταση μου και τη θλίψη μου για αυτό που έχει συνέβη στο Παρίσι. Πραγματικά συγκινούμε πάρα πολύ αυτό που είναι και με στους Γάλλους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μαζί μα είναι η κυρία Μόνα Μανατίδου, επικεφαλή τη Δημοτική Παράταξης Άμεση Δημοκρατία και υποψήφια Δημοτική Σύμβουλο στι εκλογέ τη 26 Μαου, με τον συνδυασμό Σύμπραξη Άμεση Δημοκρατία με επικεφαλή τον Πέτρο Ινιωτάκη. Κυρία Μανατίδου, καλησπέρα. Πολύ καλησπέρα σας ήσασταν και είστε ακόμη επικεφαλή τη παράταξη άμεση δημοκρατία στο Δήμο Ηρακλείου και τα πέντε χρόνια που πέρασαν δώσατε αγώνε εντό και εκτό του Δημοτικού Συμβουλίου. Πώ θα χαρακτηρίζατε την δημαρχιακή περίοδο τη δύναμη πολιτών του κ. Βασίλη Λαμπρινού. Λοιπόν, καταρχά να σα πω ειλικρινά ότι εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει να κρίνω. Αφήνω το λαό, αφήνω του πολίτε να κρίνουν από το έργο που έχει Δια, διατελέσει κατά τη διάρκεια τη τετραετία ή πενταετία ο εκάστοτε δήμαρχο. Αυτό που έχω να πω προσωπικά σαν άτομο είναι ότι ο κύριο Λαμπρινό είναι ένα εντιμότατος άνθρωπο και τον εκτιμώ. Από εκεί και πέρα, σαν δήμαρχος αφήνω να τον κρίνει ο λαό για τα έργα που έχει κάνει. Ε, εγώ θα προτιμούσα να μιλήσω για το έργο που κάνουμε εμεί, τη φωνή την οποία ανυψώσαμε μέσα και έξω από το δημοτικό μέγαρο. Μία ερώτηση που θα σας κάνουν σε όλη την προεκλογική περίοδο είναι γιατί συνεργαστήκατε με τον Πέτρο Νιωτάκη. Ε, να σας πω, ε, μετά από δύο-τρεις συνελεύσεις της παράταξής μου γιατί αυτό ήταν ο τρόπος που εμείς ε, αποφασίζαμε καταλήξαμε ότι θα έπρεπε να συνεργαστούμε με κάποιον ο οποίος δεν θα είχε κομματική στήριξη ε, ούτε θα είχε εξάρτηση από οικονομικά κέντρα, ούτως ώστε να είναι ε, ανεξάρτητος όπως και εμείς, να λέμε την αλήθεια, να μιλάμε με ειλικρίνεια, να εκφέρουμε άποψη πα, όπως ακριβώς αρμόζει στον εκλεγμένο άρχοντα της πόλης. Ε, κάναμε επαφές με τον κύριο Ινιωτάκη, τον οποίο εγώ είχα εκτιμήσει προσωπικά και κατόπιν τα άτομα τα οποία είχα στείλει σε διάφορες επιτροπές και είχα συνεργαστεί μαζί του επιβεβαίωσαν ότι όντως πρόκειται για έναν άνθρωπο έντιμότατο, ηθικότατο, εργατικότατο. Ε, καταλήξαμε λοιπόν ότι μπορούμε και εφόσον συμφωνήσαμε σε τρεις-τέσσερις βασικούς πυλώνες να συνεχίσουμε μαζί με ένα ψηφοδέλτιο. Να ενωθούμε, να ενώσουμε δυνάμεις και να δουλέψουμε όλοι μαζί με μεράκι για να αλλάξουμε κατά βάση το Ηράκλειο και όχι το Ηράκλειο σαν πόλη, βασικά να βάλουμε σαν προτεραιότητα τον άνθρωπο και τις προτεραιότητες που έχει η καθημερινότητά του. Από εκεί ξεκινάμε, εξασφαλίζουμε την καθημερινότητα, την ασφάλεια δηλαδή και ε, την ποιότητα της καθημερινότητάς του και κατόπιν ταυτόχρονα όλοι μαζί ασχολούμαστε με τα μεγάλα θέματα τα οποία μας βασανίζουν αυτό το διάστημα. Αν κάνατε μια αποτίμηση απόδοση δημοτικού έργου της παρούσας Δημοτικής Αρχής, πού θα εντοπίζατε τι κυριότερε ανδυναμίες. Κοιτάξτε, ε, για μα σαν παράταξη, το βασικότερο ήταν ότι δεν υπήρχε συμμετοχή του κόσμου στις μεγάλες αποφάσεις. Επίσης, ε, κατά τη γνώμη μας, δεν μπορείς να επιβαρύνεις οικονομικά μια, ε, ένα λαό ο οποίο Εθνικά επιβαρύνεται, αν θέλετε, παγκοσμίω επιβαρύνεται οικονομικά, φτωχοποιείται, με το να πάρει δάνεια για να κάνει κάποια έργα. Ε, ακόμη και άτοκα να ήταν τα δάνεια, ε, για μας ήταν απαράδεκτο από τη στιγμή που δεν ρωτήθηκε αυτό ο λαό. Θα πρέπει να έχει ε, καταρχάς πλήρη ενημέρωση, να λέμε αλήθεια στο λαό για το παραμικρό, να γνωρίζει τι ακριβώ συμβαίνει, να μην ε, εξαπατάτε, ούτω ώστε να αποφασίζει για το αύριο και όλοι μαζί να μπορούμε να ε, γνωρίζουμε τι μας περιμένει, να προετοιμαζόμαστε και κυρίως να νιώθουμε ότι υπάρχει αύριο, υπάρχει ελπίδα, υπάρχει κάποιος ο οποίος, βρε αδερφέ, μπορεί να σταθεί δίπλα μας και μπορεί να μας συμπαρασταθεί, αν πάση περιπτώσει, να μας διευκολύνει. Έχουμε παιδιά, έχουμε υποχρέωση στο μέλλον αυτό των παιδιών μας. δεν είναι δυνατό να δουλεύουμε πώς να σας πω, ορμόμενοι από κομματικά, κομματικά ε, κοιτάπια, που λέω εγώ έτσι, πιο λαϊκά. Πρέπει ναι. οπωσδήποτε να δουλέψουμε για αυτή την πόλη και δυστυχώς μέχρι στιγμής, τετραετίες, δεκαετίες αν θέλετε, που ζω εγώ στο Ηράκλειο από το 80, δεν έχει, δεν έχει αλλάξει τίποτα, Παραμένει η πόλη της Λακούβας, παραμένει η πόλη των ε, ε, αυτερέτων, παραμένει η πόλη των σκουπιδιών, συμφέροντα και συμφέροντα. Μην ξεχνάμε το ότι κάποιο αντιδήμαρχο, ο κύριο Σινιωτάκη, θα τα πω γιατί μου αρέσει πάντα να είμαι ειλικρινή, προσπάθησε να σταματήσει αυτή την κατάσταση με τα σκουπίδια και εδέχθη επίθεση. Εντάξει. Λοιπόν, για μα ο κόσμο πρέπει να μαθαίνει την αλήθεια απευθεία. Απευθεία. Να γνωρίζει τι συμβαίνει. Και από εκεί και μετά με τη δική του άποψη να συνεχίζουμε και να βγάζουμε αποφάσεις ποιο έργο θα, θα, υλοποιηθεί και ποιο όχι. Κυρία Μανατίδου, δεν έχετε το χρήσιμο από κανένα κόμμα. Αυτό Έτσι. το θεωρείτε πλεονέκτημα ή μειονέκτημα στις δημοτικές εκλογές. Κοιτάξτε, εδώ που φτάσαμε ο κόσμος έχει απαξιώσει τα κόμματα. Αυτό το βλέπουμε και στις φοιτητικέ εκλογές πρόσφατα. Εντάξει, ξέρουμε τα αποτελέσματα. Έχει απαξιώσει τους πολιτικούς. Γνωρίζουμε ότι προεκλογικά, είτε είναι εθνικές εκλογές, είτε είναι εκλογές της αυτοδιοίκησης, υπάρχουν προγράμματα ή προβάλλονται προγράμματα με πάρα πολύ ωραία λόγια, ε, αισιόδοξα, στην ουσία όμως δεν έχουν ελπιθεί, δεν έχει αλλάξει τίποτα, δεν αλλάζει τίποτα. Επομένως για μας είναι πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή το ότι δεν έχουμε καμία κομματική ταυτότητα και είμαστε περήφανοι και ούτε δεκτούμε. Θα είμαστε ελεύθεροι να λέμε αλήθεια, θα είμαστε ελεύθεροι να προβάλλουμε αυτό που εμείς μαζί με το λαό του Ηρακλείου θεωρεί απαραίτητα να υλοποιηθεί πρώτο, να εφαρμοστεί πρώτο και αν χρειαστεί, δεσμεύομαι εγώ σαν επικεφαλής παράταξης άμεσης δημοκρατία να υψώσουμε και φωνή έναντι και νόμων και κράτους. Κυρία Μανατίδου, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω ότι ε, έχουμε αποφασίσει να δουλέψουμε σκληρά ε, αν είναι δυνατόν και χωρί αμοιβή, εγώ θα το προτιμούσα. Αρκεί να μπορέσουμε να αλλάξουμε αυτή την πόλη, την ποιότητά μας, να γίνουμε άνθρωποι οι οποίοι θα νιώθουν ελεύθεροι. Και επίση να πω ότι είναι λυπηρό να βλέπω ε, ε, μνημεία τη παγκοσμίου φήμη, όπω είναι ε, η Παναγία των Παρισίων, αλλά και άλλε εκκλησίε ανά τον κόσμο και μουσεία, να καίγονται ε, και να καταστρέφονται ένιωσε εχθέ τόσο άσχημα, σαν να είχαν καταστρέψει τον Παρθενώνα. Τώρα μαζί μα είναι ο κύριο Αγγελάκη Νίκο, δημοσιογράφο, αντιπρόεδρο ΔΕΠΑΝΑΛ και υποψήφιο δημοτικό Σύμβουλο συνδυασμού δύναμη πολιτών του Βασίλη Λαμπρινού. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα κύριε Αγγελάκη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είστε εκλεγμένο δημοτικό σύμβουλο και κατέχετε σήμερα την θέση του αντιπροέδρου τη ΔΕΠΑΝΑΛ. Για τον πολύ κόσμο που δεν γνωρίζει τι δημοτικέ υπηρεσίε, ποιε είναι οι αρμοδιότητε τη ΔΕΠΑΝΑΛ. Η ΔΕΠΑΝΑΛ είναι η μονομετοχική ανώνυμο εταιρεία του Δήμου Ηρακλείου. Μόνο μέτοχο δηλαδή είναι ο Δήμο. Ε, και έχει στη διαχείρισή τη συγκεκριμένη ακίνητη περιουσία. Αυτή η περιουσία είναι το, το χώρο στάθμευση των οχημάτων που είναι απέναντι, το πάρκινγκ δηλαδή, που είναι απέναντι από το αεροδρόμιο Νίκο Καζατζάκη του Ηρακλείου. Έχει 10 ακίνητα, εκ των οποίων έχει αξιοποιήσει τα 8 στην διοικητική περιφέρεια τη, α το πούμε, διοικητική περιφέρεια, μιλώντα με του παλιού όρου τη ε, Νέα Ελίκαρνασού. Ε, τα ακίνητα αυτά, όπω είπα, εγγυάζει τα 8 σε επιχειρήσει. Και επίση έχει εργοληπτική ικανότητα, δηλαδή μπορεί να παίρνει δημόσια έργα μέχρι προπολογισμού 750.000 ευρώ. Αυτέ είναι οι αρμοδιότητε, η σκοπή τη εταιρεία. Ω τέλεχο τη παρούσα Δημοτική Αρχή σίγουρα θα έχετε υποστεί αντιπολιτευτικέ κριτικέ. Με το χέρι στην καρδιά, σε ποιο βαθμό πραγματοποιήσατε όσα είχατε υποσχεθεί στου Δημότε πριν σχεδόν πέντε χρόνια, ε, ε, Καταρχά, ε, έχ, έχω μια αντίρρηση όσον αφορά το αντιπολιτευτικέ κριτικέ. Δεχθήκαμε, ε, μάλλον γίναμε συμμέτοχοι σε συζητήσει. Δεν ε, μιλάμε για να μα κρίνουν ή να μα επικρίνουν. Ε, δεν το δεχτήκαμε, δεν το εκλαμβάναμε εμείς έτσι. Ε, σε συζητήσεις λοιπόν για θέματα του Ηρακλείου. Ε, τώρα, όσον αφορά για το ποσοστό, εγώ θα σας έλεγα ότι ε, ε, ικανοποιήσαμε το 90% των όσων είχαμε πει. Αλλά το θέμα δεν είναι εκεί. Ε, το θέμα είναι ότι τηρήσαμε το πρόγραμμά μας και το τηρήσαμε υπό αντίξωες συνθήκες. Τι εννοώ. Υπό συνθήκες μεγάλης οικονομικής κρίσης, ένα, και πολλών αλλαγών στους νόμους που διέπουν την τοπική αυτοδιοίκηση, ιδιαίτερα τους νόμους εκείνους που διέπουν τους διαγωνισμούς, τους, ε, τα δημόσια έργα που πρέπει να γίνουν, ε, και όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, που πρέπει να γίνουν σε μια πόλη και έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα. Υπό αυτέ λοιπόν τι συνθήκε θα έλεγα ότι ήμασταν συνεπέστατοι στο έργο μα και επαναλαμβάνω, αν θέλετε να πω ένα νούμερο, κατ' εμένα το 90% των όσων είχαν πει. Χρόνια δημοσιογράφου στο Ηράκλειο γνωρίζετε πώ λειτουργεί η πληροφόρηση. Από την παράταξή σα, ακούσαμε ότι δεν καταφέρατε να περάσετε στον κόσμο την παραγωγή έργου που κάνατε. Αυτό όμω είναι μια μεγάλη αδυναμία, αν πράγματι ισχύει θα καταφέρετε μέσα σε 40 μέρες που απομένουν για τις εκλογές να ενημερώσετε τον κόσμο και γιατί δεν κάνατε τις επισκέψεις επί τόπου όπως κάνατε πριν πέντε χρόνια σε κάθε γειτονιά. Ε, όσον αφορά το τελευταίο θα μου επιτρέψετε και πάλι να έχω αντίρρηση. Επισκέψεις γίνονται και τώρα, γινόταν και παλαιότερα. Έχω προσωπική εμπειρία, ε, ήμουνα παρόν σε πολλές από αυτές τις επισκέψεις ε, εάν δεν έγιναν γνωστές, είναι γιατί φυσικά σε κάθε επίσκεψη δεν θα μπορούσαμε να έχουμε μαζί μας ε, και ένα δημοσιογράφο για να μπορεί να μεταδίδει αυτό το πράγμα προς τον κόσμο. Όσον αφορά για το επικοινωνιακό, κοιτάξτε ε, δείτε, ο Βασίλης ο Λαμπρινός, ο σημερινός δήμαρχος, ε, που έχω την τιμή να τον ακολουθώ μέχρι και σήμερα, και που έχω την τιμή να τον ακολουθήσω και σε αυτές τις εκλογές και να, για να, με σκοπό να επανεκλεγούμε και να συνεχίσουμε το έργο το οποίο έχουμε ξεκινήσει. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος περισσότερη σημασία δίνει στην εργασία, στην ουσία, σε αυτό που πρέπει να γίνει, παρά στην προβολή αυτού που θα γίνει. Όμως, μπορέσαμε και πάλι, θα διαφωνήσω με αυτό, ε, στο μέτρο που μπορούσαμε και δώσαμε αυτό το έργο προς τον κόσμο, νομίζω ότι το πετύχαμε. Μέσα ενημέρωσης ε, ασχολήθηκαν με το έργο μας, ε, άλλοτε με κριτική στάση, και το δεχόμαστε βεβαίως, δημόσια έργα είναι αλίμωνα δεν μπορείς να δεχτείς την ε, κριτική, άλλοτε με μια στάση επιβράβευσης. Και να σημειώσω εδώ ότι πρόκειται και για έργα τα οποία εμφανίστηκαν, ε, και όταν λέω για έργα δεν μιλάω μόνο για τεχνικά έργα, έτσι, μιλάω και για έργα στον, στον πολιτισμό, για έργα στην κοινωνική πολιτική, στην ίδρευση, στην καθαριότητα. Ε, τα έργα λοιπόν αυτά μπορέσαμε και δώσαμε στον κόσμο και μέσω των διαβουλεύσεων που έγιναν των δημοσίων για αυτά τα έργα, αλλά και μέσω των σχετικών δελτίων τύπου που εκδόθηκαν από τα, το γραφείο τύπου του Δήμου Ηρακλείου, να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτή η Δημοτική Αρχή είναι συνεπής προς το πρόγραμμά της και πραγματικά δουλεύει χωρίς να δίνει ιδιαίτερη σημασία αν τελικά αυτό δεν προβάλλεται. Μπορεί να προβληθεί και διαστόματος, από στόμα σε στόμα, από γειτονιά σε γειτονιά όπως είπατε προηγουμένως. Και σε αυτό νομίζω ότι το πράξαμε σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό. Η απλή αναλογική που θα γίνουν οι εκλογές έχει και σκοτεινά σημεία πέρα των συνεργασιών, πολλοί περιμένουν και υπόγειε μετεκλογικέ συναλλαγέ. Εσεί είστε αισιόδοξο ότι το σύστημα θα λειτουργήσει θετικά ή για μία απλή αγορά σε χαρτί Α4 θα χρειάζονται ατελείωτε ώρε για να συμφωνήσετε. Ε, πάλι θα έχω μια αντίρρηση. Ε, όσον αφορά για τα σκοτεινά σημεία και για υπόγειε συμφωνίε. Η απλή αναλογική ένα κίνδυνο εντός εισαγωγικών έχει. Καταρχά, να πω ότι είναι το πιο δίκαιο εκλογικό σύστημα. Έτσι. Ε, στην Ελλάδα ενδεχομένω να μην ήταν καιρό να εφαρμοστεί, γιατί δεν έχουμε, δεν έχουμε την απαραίτητη παιδεία, αλλά αυτό ε, είναι θέμα μια μεγάλη συζήτηση. Ε, σκοτεινά σημεία λοιπόν δεν υπάρχουν, ε, ούτε υπόγειε συναλλαγέ. Ε, θα γίνουν κάποιε συμμαχίε ε, αναγκαστικά ε, στο Ηράκλειο. Αυτέ οι συμμαχίε πιστεύω ότι θα είναι είτε προεκλογικέ είτε μετεκλογικέ. Κατά πάσα πιθανότητα για μένα θα είναι μετεκλογικέ. Ε, και θα είναι ηλίου φαϊνότερε. Το προχήνιο θα γίνουν, ποιο θα συνεργαστεί με ποιον για να κυβερνηθεί ε, ο Δήμο Ηρακλείου. Ε, ε, το μόνο ενδεχομένω θα έλεγα μειονέκτημα τη απλής αναλογικής είναι το παράδοξο να εκλεγεί ένας δήμαρχος ο οποίος δεν θα έχει την πλειοψηφία στους Δημοτικούς Συμβούλους. Αλλά και εκεί πάλι θα έρθουν οι συμμαχίες που λέγαμε προηγουμένως, αυτές οι πασιφανείς ε, συμμαχίες, οι οποίες πιστεύω ότι θα λύσουν το πρόβλημα και δεν θα παρουσιαστεί ε, φαινόμενο να μην μπορεί να κυβερνηθεί ο Δήμος, επειδή κάποιες παρατάξεις δεν μπορούν να τα βρουν μεταξύ τους. Κύριε Αγγελάκη, σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι υπομονή και δύναμη στην προεκλογική σας εκστρατεία. Κυρία Λιδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να πω κάτι τελευταίο. Ε, καταρχάς να εκφράσω τη συμπαράστασή μου βέβαια προς τους Γάλλους για αυτό το, την καταστροφή που υπέστη το σύμβολο αυτό του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, η, η Παναγία των ε, Παρισίων. Και να σας πω, αν επιτραπεί αυτή η αντιδιαστολή, ότι τώρα ε, εντός των ημερών θα δοθεί στη δημοσιοτήτα το πρόγραμμα του, της Δύναμης Πολιτών για τη νέα τετραετία και εκεί θα διαπιστώσετε από τα μεγάλα έργα που υπάρχουν μέσα σε αυτόν που άλλα είναι συνέχεια αυτών που ξεκινήσαμε, άλλα είναι καινούρια θα διαπιστώσετε ότι πραγματικά συνεχίζουμε την πορεία μας προς ένα Ηράκλειο αντάξιο της ιστορίας του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε.